είναι ότι η χώρα μας είναι πράγματι πλούσια. Νοτίως της Κρήτης, στην επωνομαζόμενη λεκάνη του Ηροδότου, υπάρχει ανεκμετάλλευτος πλούτος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή του. Κύριε Ρούφα, γιατί πεσυνέ 150 χρόνια, από εκεί και πέρα. Πρέπει να πάρουμε το κράτος Ισραήλ. 150 χρόνια για το πλούτο. Η πεσυνέ. Άσε τώρα. Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο, κυρία Κανέλη? Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα? Οι Έλληνες το 1973 επί στρατιωτικού καθεστώτος. Με Έλληνες εργάτες, με την ανεργία στο μηδέν, με τη σούσα του δημοσίου χρέους στο μηδέν. Τα λαμπρεωτικά τα ξέρεις. Εσύ πας 100 χρόνια πίσω. Δεν το ενδιαφέρει μόνο. Στη Χρυσή Αυγή λες για τους χωροφύλακες του 1910. Μην το συζητάς. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε επεξεξερμανωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω κοιτούσε. Σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγαν, συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι τις είπαν, συνεργαστήκανε. Να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε. Δεν ασχολείσαι με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά. Αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την κρίση της οικονομίας. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε. Και απάντησε. Και άλλα πολύ είναι λόγω παρέλευση των αρρώστων. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισαν δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό που μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν φρενούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.